Λοιπόν, τι λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Η οδηγία είναι για τα δικαιώματα των εργαζομένων, σημειώστε. Α, ναι, ναι, ψηφίστηκε. Και είμαστε η τελευταία χώρα που το ψηφίζει από τις 27. Και κοροϊδεύεται, ρε! Άρα η παράλληλη εργασία ισχύει στις υπόλοιπες 26 χώρες. Πάμε λοιπόν τώρα. Τι λέει αυτό το άρθρο? Λέει ότι ένας εργοδότης δεν μπορεί να απαγορεύει σε έναν εργαζόμενό του να βρίσκει και δεύτερη δουλειά εάν το θέλει. Άποψη. Μέχρι την ώρα σήμερα που μιλάμε στην Ελλάδα, απαγορευόταν ο έχων μία κύρια σύμβαση να πάει να κάνει και μία σύμβαση δεύτερη με άλλο εργοδότη. Η οδηγία μας λέει, όχι μόνο δεν πρέπει να το απαγορεύεις, αλλά... Ναι. Αλλά πρέπει να επιβάλλεις ποινές στον εργοδότη, τον κύριο εργοδότη, που το απαγορεύει στον εργαζόμενό του. Τόσο υπέρ του εργαζομένου το θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Το κράτος χάνει... Τι είπατε? Γιατί στην αρχή λέγατε για 8 ώρα. Δεν μίλησα ποτέ για 2-8 ώρα. Δηλαδή μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 2-8 ώρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Δυστυχώς αν είχατε... Βγήκε αυτή η εντύπωση εκείνη τη μέρα, μπορείτε να πάρετε στον άνθρωπο τον κύριο Ανδρίτσο, εκείνο που μίλαγα κόλλησε το Skype. Δηλαδή μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 2-8 ώρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Και είναι αυτό απολύτως νόμιμο, δηλωμένο και σε εισόδηματά του. 2-8 ώρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες την ίδια ημέρα, δηλαδή θα μπορεί να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα. Εφόσον εάν επιλέξει. Εάν το επιθυμεί. Δική του αποφάση είναι αυτή, όχι δική μου. Δεν ακούστηκε όλη μου η φράση. Και μετά βγήκα αμέσως στο ραδιόφωνο του Sky στα 10 λεπτά και είπε: παιδιά, εκεί δεν ακούστηκε γιατί κολλήσει το Sky. Λάθος μου, μεγάλο! Δεν μίλησα ποτέ για 2-8 ώρα. Μπορούμε να δουλεύει 2-8 ώρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Και ενώ μίλαγα, κόλλησε το Skype. Αντεφερνούμε! Αντεφερνούμε!